Κρινίτσα μια ακόμη νίκη του Μπάσκ Ρέβεζα με 3-1, η οποία ήρθε στο τέλος του χρόνου, στο 86-93 ήταν 2 τελευταία γκολ. Πώς κρίνεις το σημερινό αγώνα? Μπορεί να πω ότι ήταν ένας αγώνας δύσκολος για την ιδιαιτερότητά του. Δύο ομάδες που έχουν μια ιστορία όταν αγωνίζονται μαζί, μεταξύ τους. Εντάξει, θεωρώ ότι δεν ήταν δύσκολο το μάτς. Ήμασταν πολύ καλύτεροι. Δυστυχώς δεν έμπαιναν οι ευκαιρίες, δεν καταργήκανε φάση σε κόλ. Αξίζουν όμως πολλά συγχαρητήρια και στην ομάδα μου, αλλά και στην ομάδα του Θρίαμ Κουλούρου, που πραγματικά με πάθος διεκδίκησε το παιχνίδι μέχρι τέλους. Θεωρώ ότι πήγαινε το παιχνίδι για να κερδίσουμε, πήγαινε προς τα εκεί και οι προσπάθειες των παιχτών, αυτό το πάθος που έχουν αυτοί οι παίχτες, αυτό που το δείχνουν από την αρχή της περίοδου, αποδείχθηκε ότι έχουν αυτή τη στόφα του νικητή και πραγματικά όταν θέλουν να κερδίσουν ένα μάτς και όταν φτάνει και σε κάποιο σημείο θα το πάρουν και το πήραν. Ο Πάσκ Ρέβεζα συνεχίζει νικηφόρα, αλλά από ό,τι μαθαίνουμε ήταν ο τελευταίος αγώνας στον πάγκο του Πάσκ Ρέβεζα. Εντάξει, ναι. Βασικά μπορώ να πω ότι εμείς έχουμε βάλει κάποιους στόχους από την αρχή της περίοδου. Τους έχω πει αρκετές φορές γιατί τυχαίνει να έχω δύο ιδιότητες μέχρι σήμερα, αλλά και κατά διαστήματα ξαναπερνάνε δύο και τρεις πολλές φορές ασχολούμαι με διάφορα πράγματα σε αυτήν την ομάδα. Αυτή η ομάδα πρέπει να το τονίζουμε συνέχεια. Δεν υπήρχε. Άρα ο πρώτος στόχος ήταν να δημιουργηθεί η ομάδα ξανά να είναι στο γήπεδο για να μπορεί ο φίλαθλος κόσμος της Πρέβεζας να την βλέπει την ομάδα που κάποιοι έχουν μεγαλώσει, έχουν ζήσει από αυτήν την ομάδα. Ο δεύτερος στόχος ήταν να έχουμε παιδιά της περιοχής. Τα περισσότερα είναι δυνατόν μέσα από το Δήμο της Πρέβεζας. Και αυτό το 95% του ρόστερ της ομάδος αποτελείται από παίχτες της περιοχής. Ο τρίτος στόχος που βάλαμε το καλοκαίρι ήταν να δημιουργήσουμε τα τμήματα υποδομής. Να μπορέσουμε να εντάξουμε τη νέα γενιά, να τους φέρουμε στο γήπεδο, στον αθλητισμό και πραγματικά γίνεται μια αξιόλογη προσπάθεια με τρεις αξιόλογους γυμναστές προπονητές, τον Πάνο τον Πανούση, τον Πάνο τον Καραμούτσο και τον Χρήστο Τάκη. Ο τέταρτος στόχος ήταν ότι αφού δημιουργήσουμε τα πρώτα τρία, προϋποθέτει ότι όταν φοράς τη φανέλα αυτού του ιστορικού σωματείου πρέπει να κερδίσεις κιόλας. Χωρίς να είναι αυτοσκοπός η άνοδος, χωρίς να είναι αυτοσκοπός το πρωτάθλημα, δυστυχώς όμως υπάρχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα και δεν μπορεί να αγωνίζεσαι ως Πάσκ Ρέβεζα και να μην κερδίζεις. Μέχρι σήμερα μπορώ να πω ότι και εγώ αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Ικανοποιημένοι γιατί έχουμε πετύχει και τους τέσσερις στόχους, ικανοποιημένοι αρκετά και από όλους αυτούς τους ανθρώπους που στέκονται δίπλα μας σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια. Και να ξέρετε ότι έχουν σταθεί πάρα πολύ δίπλα μας. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι όπως είχα πει και για τον Λούι τον Χριστοδούλου που ξεκινήσαμε αυτόν τον αγώνα μαζί ως μέλος της Επιτροπής Ανασυγκρότησης στην αρχή, ως προπονητής και παίχτης μετά, αλλά και τον Πάνο τον Πανούση που του ζητήθηκε να ανέβει από τις ακαδημίες και να βοηθήσει την ομάδα για όσο διάστημα έμεινε, αλλά και εγώ και την πρώτη φορά και τη δεύτερη τώρα ως υπηρεσιακός προπονητής, πιστεύω ότι κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να οδηγήσουμε αυτή την ομάδα εκεί που πρέπει. Είχαμε πει ότι όταν τα οικονομικά θα είναι εντάξει, θα προσπαθήσουμε να φέρουμε έναν προπονητή να μπορέσει να οδηγήσει την ομάδα στα μπαράζ, να έχει μια εμπειρία από πιο μεγάλους αγώνες, πιο ας το πούμε έτσι, αγώνες με ιδιαιτερότητα και σε αυτή ήταν μια δέσμευση που είχαμε κάνει από την αρχή. Πιστεύω ότι έφτασε αυτή η ώρα να κάνουμε αυτό το βήμα και το κάναμε με ομόφωνη απόφαση των ανθρώπων που είμαστε στη διοίκηση, που πασχίζουμε και ενδιαφερόμαστε κάθε μέρα. Καταλήξαμε στο να συνεργαστούμε με τον Χρήστο τον Βασιλείου, έναν προπονητή που θα σας τον παρουσιάσουμε πολύ σύντομα, μάλλον τη Δευτέρα, που έχει γράψει τη δική του ιστορία και έχει τη δική του διαδρομή στο ποδόσφαιρο, αγωνίζοντας μέχρι και τον Παναθηναϊκό,
αλλά και ως προπονητής που έχει περάσει από πολλές ομάδες. Άρα σήμερα έκλεισε ένας κύκλος και εγώ πιστεύω ότι προσπάθησα και εγώ να συνεχίσω το έργο του Λουί του Χριστοδούλου και του Πάνου του Πανούση. Αυτό που βάλαμε από την αρχή το καλοκαίρι, η ομάδα είναι σε καλό στάδιο, είναι έτοιμη, έχει ένα πλούσιο ρόστερ, είναι και πρώτη με 4 βαθμούς διαφορά και πιστεύω ότι ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον για να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι που βάλαμε το καλοκαίρι. Στον πάγκο ήσασταν αίτητος για όσους κάθε στον πάγκο και παρόλα αυτά υπήρχε γκρίνια στην κερκίδα και στους φιλάθλους γενικότερα. Αυτό πιστεύω θα ξεπεραστούν από εδώ πέρα με τη λέλεση από τον τι. Εγώ έχω να πω ότι σε αυτή την ομάδα όσα χρόνια τουλάχιστον εγώ τη θυμάμαι ότι πάντα υπήρχε γκρίνια. Δυστυχώς ή ευτυχώς οι φιλάθλοι του ιστορικού Πασπρέβεζα είναι απαιτητικοί και καλά κάνουν και είναι. Εγώ απλώς τους καλώ να είναι δίκαιοι. Να είναι δίκαιοι και πραγματικά όλοι θα θέλαμε να υπήρχε μια ομάδα όπως τη θυμόμασταν παλιά. Αλλά τα οικονομικά είναι τελείως διαφορετικά, οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές και θέλουμε να μας κρίνουν βάσει αυτά που εμείς δεσμευτήκαμε το καλοκαίρι. Ο κάθε ένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, ο κάθε ένας μπορεί να μας καταλογίζει ό,τι θέλει, αλλά για ένα πράγμα μπορούμε να κοιτάμε και μπορούμε να το πούμε και κοιτάμε περήφανα όλους τους Πρεβεζάνους. Ότι εμείς αυτά που δεσμευτήκαμε, αυτά που υποσχεθήκαμε, προσπαθούμε και είμαστε πολύ κοντά στο να τα επιτύχουμε. Άλλοι που έχουν άλλες βλέψεις ή είχαν άλλες φιλοδοξίες ή έβλεπαν την ομάδα με διαφορετικό μάτι, πέρα και έξω από αυτά που εμείς δεσμευτήκαμε, δεν μπορούμε να τους παρακολουθήσουμε. Δυστυχώς, δεν θα τους ακολουθήσουμε σε αυτή την κριτική. Εμείς μόνο θα τους πούμε να... θα τους ανοίξουμε πάλι ένα κάλεσμα, ένα ανοιχτό κάλεσμα, ότι να στηρίξουν αυτή την ομάδα. Πραγματικά και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι όλα τα παιδιά, όλοι οι ποδοσφαιριστές αλλά και τα παιδιά που είναι στο Συμβούλιο κάνουν μια υπεράνθρωπη προσπάθεια για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Δεν είναι εύκολες εποχές, πραγματικά είναι πολύ δύσκολες και το βλέπω καθημερινά με τις επαφές που κάνω με τους ανθρώπους που μας έχουν βοηθήσει μέχρι τώρα αλλά και με ανθρώπους που θα θέλουν να μας βοηθήσουν και δυσκολεύονται. Δυστυχώς η κρίση έχει χτυπήσει κάθε οικογένεια, κάθε επιχείρηση και στη δική μας μικρή και όμορφη πόλη και πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε επιοικείς με όλους. Εμείς πάντως ως διοίκηση θα σταθούμε αρρωγή σε αυτή την προσπάθεια που ξεκινήσαμε από το καλοκαίρι με τους ποδοσφαιριστές, με τους φιλάθλους, με τους χορηγούς μας, με τους ανθρώπους που μας στηρίξανε, που αγοράσαν τα διαρκείας, που στηρίζουν τις όποιες δραστηριότητες. Δεν θα τους αφήσουμε, θα τελειώσουμε τη χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εκτός από την αλλαγή στον πάγκο, θα υπάρχουν και αλλαγές στο ρόστερ, δηλαδή θα υπάρχουν επιστροφές παιχτών που για διάφορους λόγους είχαν ετηθεί εκτός ομάδας. Εγώ έχω να πω ένα πράγμα, ότι το γήπεδο είναι εκεί. Με έχετε ακούσει γιατί αυτή η ερώτηση μου έχει γίνει αρκετό διάστημα. Και ως διοικητικός παράγοντας που ξεκίνησα από την αρχή, αλλά και ως υπηρεσιακός προπονητής που εντάξει, κατάτησε λίγο υπηρεσιακός για ένα μεγάλο διάστημα, αρκετά μεγάλο διάστημα, μπορώ να πω ότι πάντα το κάλεσμά μου ήταν ανοιχτό προς πάσα κατεύθυνση. Εγώ από την πλευρά μου καλώ όλους όσους έχουν να δώσουν κάτι σε αυτήν την ομάδα. Από οποιοδήποτε πόστο, με τον οποιοδήποτε τρόπο. Να έρθουν στο γήπεδο ή να έρθουν να συναντήσουν μέλη της διοίκησης, να μας συναντήσουν, είμαστε εδώ, είμαστε άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαστε άνθρωποι της διπλανής πόρτας, τους στέλνουμε δίπλα μας, τους καλούμε να βάλουν πλάτη για αυτή την ομάδα. Είναι μια προσπάθεια, ένα ταξίδι που πραγματικά ξεκίνησε το καλοκαίρι και πιστεύω ότι έχει ένα ωραίο προορισμό, ένα αγγλικό προορισμό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και δεν κοιτάμε την όποια μιζέρια ή όποια γκρίνια από όποιαν προέρχεται. Εσείς προσωπικά που με έχετε παρακολουθήσει για αυτή τη διαδρομή, ιδιαίτερα μπορώ να πω ότι μας τσιτώνει
και η όποια γκρίνια μας κάνει να γινόμαστε ακόμη καλύτεροι. Ευχαριστώ. Υπήρξαν και άλλες αλλαγές στο team της ομάδας. Ναι, συγκεκριμένα την Πέμπτη ήρθε και ο πρόεδρος, προβλέθηκε και ο πρόεδρος στην τελευταία προπόνηση της ομάδας. Ανακοινώσαμε το νέο γενικό αρχηγό της ομάδας που είναι ο Σπύρος ο Κουψάρης. Ένας άνθρωπος που είναι από την αρχή της περίοδου δίπλα στην ομάδα, έχει διάθεση να βοηθήσει, την αγαπάει αυτή την ομάδα και εγώ προσωπικά και όλο το ΔΣ τον καλωσορίζουμε και το ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του. Παράλληλα προσθέθηκε και ένα νέο μέλος στην ομάδα μας που θα αναλάβει το τομέα του έφορου υλικού, που είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Είναι ο Γιώργος Οφίτσας και πραγματικά να τον καλωσορίσω και αυτόν στην οικογένεια και πιστεύω ότι πλέον και με την έλευση του νέου προπονητή δημιουργούνται όλες αυτές οι προϋποθέσεις που χρειάζεται μια ομάδα για να μπορεί να σταθεί επάξια και να κοιτάξει κατάματα όλες τις ομάδες. Thank you.